Έγιναν με το που φτάσαμε έλεγχοι στο κτίριο και στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου, οπότε άνοιξε το αεροδρόμιο για να λειτουργεί. Έγιναν επισκέψεις και σε άλλες κρίσιμες υποδομές. Το μόνο ουσιαστικό πρόβλημα που διαπιστώθηκε είναι το λιμάνι. Γι' αυτό το λόγο είναι καθοδόν ο διευθυντής των λιμενικών υποδομών του Υπουργείου με 4 πολύ έμπειρα στελέχη γύρω από τις λιμενικές υποδομές. Μαζί τους θα πάνε καθηγητές από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μελετητές, προκειμένου να βρουν τη βέλτιστη λύση για να αποκατασταθεί μέρος των υποδομών στο λιμάνι και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Βρίσκεται επίσης καθοδόν άλλα 2 κλιμάκια για να συνδράμουν και τους μηχανικούς του Δήμου και της Περιφέρειας για να ολοκληρωθούν οι ελέγχοι. Έχουν αναπτυχθεί όλα τα κτίρια σε εγκαταστάσεις του Δήμου. Οι υποδομές έχουν μοιραστεί τα απαραίτητα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται. Έχει μπει η τηλεφωνική γραμμή και στις 7 η ώρα που θα έχει ολοκληρωθεί η μετάβαση όλων των κλιμακίων για να ξεκινήσουν οι έλεγχοι, γίνεται μια μεγάλη συντονιστική συνάντηση προκειμένου να βγουν τα κλιμάκια του κλιματού μηχανικού για να αρχίσουν από σήμερα τους ελέγχους. Σήμερα μεταβαίνει επίσης ξεχωριστό κλιμάκιο από τις κτηριακές υποδομές για να κάνει να υλοποιήσει τους ελέγχους στα σχολεία, να κάνει έναν πιο προσεκτικό έλεγχο στο νοσοκομείο, γιατί πήγαμε και εμείς, δεν έχει διαπιστωθεί κάποια βλάβη, αλλά καλό είναι να το δούμε, και στα κτίρια των δικαστήριων. Γενικά δεν υπάρχουν, το νησί και οι υποδομές του άντεξαν, τα κτίρια του άντεξαν, στα νεότερα κτίρια όποιος επισκεφτεί το νησί θα δει ότι δεν υπάρχει ούτε ρογμή, κάποιες λίγες ρογμές έχουν τα παλιά κτίρια πριν το πόλεμο, επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχουμε πολύ μεγάλη ανησυχία. Αρχίσαμε, όπως είπε και ο κύριος Πύρτζης, από τον έλεγχο του αεροδρομίου για να μπει σε κυκλοφορία, σε λειτουργία το αεροδρόμιο, είδαμε τα προβλήματα του λιμανιού, το νοσοκομείο που ευτυχώς δεν είχε κανένα πρόβλημα, και στη συνέχεια είδαμε τις μεμονωμένες περιπτώσεις ζημιών. Δεν ήταν σε μεγάλη έκταση οι ζημίες, αλλά δυστυχώς είχαν τις απώλειες αυτές οι οποίες περιγράφηκαν. Οι μηχανισμοί δούλεψαν και εντός του νησιού, και η τοπική αυτοδιοίκηση συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί μας, και η ελληνική αστυνομία και το πυροσβεστικό σώμα. Υπήρξε μια συλλογική προσπάθεια η οποία ήταν πολύ καλά συντονισμένη και απέδωσε από την πρώτη στιγμή και μείωσε έτσι τις επιπτώσεις της καταστροφής σε όσο βαθμό αυτό μπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή έτσι, μετά από αυτή την πρώτη αντιμετώπιση των επιπτώσεων μετά την αφήξή μας, υπάρχει μια κανονικότητα, λειτουργεί το αεροδρόμιο, υπάρχουν κανονικά από προσγειώσεις αεροσκαφών, τσάρτερς με τουρίστες, δεν μειώθηκε, δεν σταμάτησε η άφηξη στο νησί τουριστών. Ο κόσμος ζει μια κανονικότητα, περπατάει, κινείται, οι τουρίστες κάνουν ποδήλατο στην παραλία χωρίς κανένα πρόβλημα και απολαμβάνουν τις ομορφιές του νησιού. Παράλληλα βέβαια γίνονται και οι έλεγχοι, αυτά σας τα είπε ο κύριος Πύρτζης, σε ό,τι αφορά τα τεχνικά κλιμάκια. Όμως γίνονται μέσα σε ένα περιβάλλον ομαλότητας, και σε αυτό πιστεύω συνέβαλαν και οι πρώτες προσπάθειες οι δικές μας, αλλά και η ψυχραιμία και των κατοίκων και των τουριστών. Το νησί αυτή τη στιγμή λειτουργεί χωρίς πανικό, και αν κάποιος έφτανε στο νησί χωρίς να ξέρει τι έγινε, ίσως να μην αντιλαμβανόταν ότι υπήρξε μια φυσική καταστροφή στην μικρή ένταση αυτή που υπήρξε. Όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε στις υποδομές αυτή τη στιγμή στο νησί της ΚΟ είναι το κεντρικό λιμάνι της ΚΟ,
όπου εκεί πέρα εξυπηρετείται ακτοπλοϊκά το νησί και ταυτόχρονα υπάρχει και η πύλη Σέγγεν. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε υπήρξε και ένα πρόβλημα με τις αναχωρήσεις και τις αφήξεις πλοίων και προς την Τουρκία, των ημερόπλοιων προς την Τουρκία. Να ενημερώσω ότι από την πρώτη στιγμή οι επιβάτες, 78 επιβάτες που είχαν προορισμό την ΚΟ αποβιβάστηκαν στην Ίσυρο, με τον Blue Star Paros, αποβιβάστηκαν στην Ίσυρο και έχουν μεταφερθεί ή μεταφέρονται με τοπικό πλοίο από την Ίσυρο στο λιμάνι της Καρδάμενας προκειμένου να μεταβούν στην ΚΟ. Ταυτόχρονα, επιβάτες οι οποίοι ήταν στο Blue Star 2, 260 επιβάτες, έγινε έκτακτη προσέγγιση στην Κάλυμνο, όπου από εκεί μετέβησαν και μεταβαίνουν οι επιβάτες και τα οχήματα στο λιμάνι του Μαστιχαρίου. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε, από την πρώτη στιγμή, ο Υπουργείο Ναυτιλίας έδωσε εντολή να αυξηθούν τα δρομολόγια Κάλυμνος Μαστιχάρη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι επιβάτες. Ταυτόχρονα έγινε μια μεγάλη προσπάθεια να μεταφέρουμε το σημείο αφιξοαναχώρησης των ενδοδωδεκανησιακών συγκοινωνιών σε μια παρακείμενη προβλήτα, η οποία δεν είχε υποστεί ζημιές στην περιοχή της ΔΕΗ, για όσους γνωρίζουν το λιμάνι της ΚΟ, όπου εκεί, σε συνεργασία με την αστυνομία και το λιμενικό σώμα, εγκαταστάθηκε άμεσα και η νέα εγκατάσταση πύλης εισόδου του Σέγγεν, προκειμένου να αποκατασταθεί και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε το πρωί με την κίνηση των ημεροπλοίων προς την Τουρκία. Να σας ενημερώσω ότι μετά από συνεργασία με την ακτοπλοϊκή εταιρεία που κάνει τα δρομολόγια από Πειραιά, αποφασίστηκε η προσέγγιση να γίνει στο νησί της ΚΟ σε εναλλακτικό λιμάνι, στο λιμάνι της Κεφάλου. Αυτό σημαίνει ότι το νησί δεν μένει αποκομμένο ακτοπλοϊκά και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό νέο. Θα μου επιτρέψετε τώρα να πω και κάτι και ως δωδεκανήσιος. Φαίνεται ότι ο πολύς δώρος σε αυτή την ιστορία, σε ένα τουριστικό νησί το οποίο θα θυμίσω ότι είχε πληγεί και στο παρελθόν και από την προσφυγική κρίση, μόνο καλό δεν κάνει. Από τη στιγμή που ομαλοποιείται η κατάσταση, πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να ρίξουμε τους τόνους και να μείνουμε σε αυτό. Ότι η ΚΟΣ είναι ασφαλέστατη και ότι οι τουρίστες μπορούν να συνεχίσουν εκεί να κάνουν τις διακοπές τους, οι κάτοικοι της ΚΟ να συνεχίσουν τη ζωή τους κανονικά και δεν υπάρχει πρόβλημα ουσιαστικό αυτή τη στιγμή που να εμποδίζει κάποιον να συνεχίσει τη ζωή του όπως την είχε προγραμματίσει μέχρι χθες το βράδυ. Σας ευχαριστώ.